Η Έδεσα είναι γνωστή στην ιστορία της με τρία ονόματα. Έδεσα, Αιγαί, Βοδενά. Και τα τρία έχουν σχέση με τα νερά. Αιγαί σημαίνει πόλη με τα νερά. Βοδενά, που έχει σχέση με την κατοχή της Έδεσας από τους Σλάβους, από τη λέξη βοντά που σημαίνει νερό, πάλι σημαίνει πόλη με τα νερά, και Έδεσα πάλι σημαίνει πόλη με τα νερά. Έχει λοιπόν μεγάλη ιστορία και χάνεται, όπως είπαμε, μέσα στον χρόνο. Κατά τα Βυζαντινά χρόνια συγκρούστηκαν εδώ οι παλαιολόγοι, ο Ιωάννης Κατακουζινός με τους Σέρβους. Κατά το 14ο αιώνα καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, στα τέλη του 14ου αιώνα. Επίσης, στα τέλη του 14ου αιώνα, το έτος 1395, γίνεται ένας φοβερός σεισμός που, όπως λένε τα χρονικά, εκαταβούλιαξαν τα Βοδενά. Η πόλη, η οποία γύρω-γύρω είχε νερά, γίνεται μια ροή, η πόλη κάτω χάνεται και τότε σχηματίστηκαν κατά πάσα πιθανότητα και οι καταράκτες, οι σημερινοί. Έδεσα ήταν μια προνομιακή πόλη στον ελλαδικό χώρο. Και ήταν προνομιακή πόλη διότι είχε αναπτυγμένη βιομηχανία όλων των κλάδων. Και η ύπαρξη αυτής της βιομηχανίας είχε και αναπτυγμένη εργατική τάξη. Ναι. Και είναι γεγονός ότι η εργασία, η μεγάλη έτσι συνοχή των ανθρώπων, προάγει και τον κοινωνικό χαρακτήρα της ζωής σε αναπτυγμένη έκφραση. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει κάποια έτσι εκδήλωση και τα λοιπά που να μην έχει φερπίν στο κινηματογράφο, στο θέατρο, τις συναθρήσεις, να γίνεται ψηφοφορία η ομορφότερη κόρη, η ομορφότερη κοπέλα. Ναι. Και να γίνονται οι σχετικοί χοροί, οι χοροδίες και τα λοιπά. Είχε φιλαρμονική ο Δήμος, που σε όλες τις εκδηλώσεις του Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τα λοιπά, όλη η πολιτεία άκουγε έτσι, ζούσε μέσα στον ήχο της μουσικής. Δεν έπαβε βέβαια, ήταν μεν βιομηχανική, αλλά είχε τον τοπικό χαρακτήρα. Είχε τον τοπικό χαρακτήρα στην ενδυμασία και τα λοιπά, στα ήθη και έθιμα, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τις ιδιαιτερότητες αυτές. Και έτσι αυτός ο τρόπος μόρφινε τη ζωή.
Οι άνθρωποι δεν είχαν, ας το πούμε, τη στεναχώρια της ζωής. Η βιομηχανία από τη μια μεριά, η βιομηχανική ζωή, και από την άλλη η αγροτική ζωή έδουνε ένα σύμπλεγμα. Φερρυπίν, αν πάρουμε μεγάλες πόλεις, αυτό δεν το έχουν. Δηλαδή, να συνδυάζεις την εργατική, την ομαδική, οργανική, αυτή βιομηχανική ζωή με την παραγωγή της γης. Ναι, ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα αυτό. Σας εδώ που βρισκόμαστε είναι το καναβοργείο της Έδεσας, ένα από τα 6 εργοστάσια αυτά που υπήρχαν στην Έδεσα στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό ιδρύθηκε το 1908 και τελείωσε το 1912. Ο βασικός μέτοχος που το ξεκίνησε ήταν ο Τότσκας από την Ήπειρο. Στη συνέχεια, μη έχοντας εμπειρία, ανέλαβε η αδερφή Χατζηδημούλα και ξεκινήσαν τη λειτουργία του εργοστασίου. Το εργοστάσιο αυτό επεξεργαζόταν κάναβη, την οποία φέρανε από το Μπεναρές των Ινδιών και από το κάμπο των Γιαννητσών. Φέρανε κάναβη και από την κάναβη κάνανε σπάγκους και σκοινιά μεγάλα για τα καράβια. Αυτό λειτουργήσε μέχρι τη δεκαετία του 1960, δηλαδή περίπου στο 1966. Βασική κινητήρια δύναμη εδώ, όχι μόνο αυτού του εργοστασίου, αλλά και όλης της περιοχής ευρύτερα των εργοστασίων, ήταν το νερό. Αυτός ο λευκός άνθρακας που λέγεται, ο οποίος έδινε τη δωρεάν κίνηση βασικά στα εργοστάσια. Σταδιακά όμως, μετά τον πόλεμο, δηλαδή και μετά τη δεκαετία του 50, εμπεριέχονται τα δικαιώματα των νερών της πόλης, γενικά των ποταμών, στην ΔΕΗ, η οποία έχει πλέον το δικαίωμα της εκμετάλλευσης των νερών. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα η ροή των ποταμών καθορίζεται από τη ΔΕΗ. Αυτό έχει τώρα περιοχθεί στην ιδιοκτησία του Δήμου. Έχει γίνει η ανάπλαση από το 1993 ξεκίνησε, για τα τελευταία χρόνια που είναι και ανάπλαση των μηχανημάτων. Το καναβουργείο εδώ ήταν ένα από τα 4 εργοστάσια καναβουργεία που υπήρχαν στην Ελλάδα. Ήταν της Έδεσας, του Βόλου, του Πειραιά και στην Κέρκυρα. Τα υπόλοιπα 3 πλέον δεν υφίστανται. Είναι ίσως και το μοναδικό στην Ευρώπη. Εξού και όλη η περιοχή, δηλαδή μαζί με αυτό το εργοστάσιο και τα υπόλοιπα άλλα κλωστήρια και αυτά, ήταν η Έδεσα, έχει το προσωνύμιο Μάντσεστερ των Βαλκανίων.
η φορεσία της έδρας σας για κάποιον που δεν ασχολείται με την παράδοση θα πει ότι μοιάζει πάρα πολύ με τις Νάουσες, τις Βέρειας, τις Καστοριάς. Είναι επηρεασμένη από τουρκοκρατία, άμα δείτε τα μανίκια, το κεφαλόδεσμο, τα πλεκτά που φορούσανε. Είναι ένα φόρεμα το οποίο θυμίζει νηφικό ή κάτι το αριστοκρατικό. Ήταν καθαρά αστική φορεσιά, φοριότανε μέσα στις πόλεις, είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που φοριότανε στα γύρω χωριά. Είναι καθαρά ένα νηφικό φόρεμα. Αποτελείται από το φουστάνι που ήταν με μεταξωτό ύφασμα, το οποίο ήταν σε διάφορους χρωματισμούς και σε διάφορα ντεσέν. Στην Έδεσα είχαμε και τα εργοστάσια που τρέφαν τους μεταξωσχόλκες, οπότε υπήρχε μετάξι και ρευόντουσαν τα νηφικά τους φορέματα, τα οποία τα φορούσαν σε καλές περιστάσεις και όταν πλέον μεγαλώνανε τα βάφανε σε σκούρο μπλε ή μαύρο. Γι' αυτό και αυτά που διασώζονται τα αυθεντικά είναι τα περισσότερα σκούρα χρώματα. Στη μέση δένανε ένα μεταξωτό ζωνάρι, το λεγόμενο μπουγιάζ, το βλέπετε πάνω στην κοπέλα. Εσωτερικά φορούσανε μεταξωτύπου καμίσα, την κουσούλα, η οποία είχε δαντέλες και στα μανίκια και στο λαιμό και για επιπλέον δαντέλα και στόλισμα φορούσανε και την τραχηλιά, η οποία έμπαινε εσωτερικά μέσα από την κουσούλα. Μέσα από το φουστάνι υπήρχε η φούστα, η οποία ήταν σε μάλινο ή σε βαμβακερό, την οποία τη φορούσαν καθημερινά μέσα στο σπίτι για τις δουλειές τους με μια απλή ποδιά δεμένη. Και βέβαια, για τις πιο κρύες εποχές, είχαμε το γυαλικάκι λιμπαντέ. Έπιανε μόνο το πάνω μέρος του φορέματος και το χειμώνα ήταν επενδυμένο με γούνα ή φορούσανε και γούνα στο λαιμό και το ονομάζανε κοντογούνι. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω θα δείτε το κεφαλόδεσμο που έχει η φορεσιά της Έδεσας, τον λεγόμενο ταπαλίκι, η κορυφή της φορεσιάς, το οποίο είναι καθαρά φεσάκι, επηρεασμένο όπως σας είπα από την τουρκοκρατία, δεμένο με ένα σταμποτό μαντίλι γύρω-γύρω σε διάφορους χρωματισμούς και σχέδια και από πάνω είχαν το κόσμημα, το οποίο είτε θα ήταν σφυρίλατο, είτε θα ήταν με διάφορα σχέδια και πετράδια, διακοσμημένο με λουλούδια πάντα, φρέσκα ως συνήθως, με καρφίτσες, αναλόγως με την οικονομική κατάσταση που είχε η κάθε γυναίκα. Και βέβαια το φορούσανε και το δένανε με την κοτσίδα τους. Πιάνανε το μαλλί και το γυρνούσανε γύρω-γύρω από το τεπέ για να το στερεώσουνε. Το ταπαλίκι το φορούσανε την περίοδο που παντρευόντουσαν. Ήτανε καθαρά νηφικό στόλισμα. Το στολίζανε και το χρησιμοποιούσανε μέχρι την περίοδο που κάνανε παιδιά, το οποίο σταδιακά βγάζανε τα κοσμήματα από πάνω και έμενε σε μεγάλη ηλικία που φορούσαν μόνο το φεσάκι με μαντίλι. We'll be right back.
Τα τελευταία χρόνια, από την δεκαετία του 60 και εδώ, εξαπλώνονται τα χάλκινα. Τα συγκροτήματα είχαν συνήθως δύο κορνέτες και ένα τρομπόνι. Βέβαια, στην κεφαλή της ορχήστρας ήταν το κλαρίνο. Και μάλιστα λέγεται επικράτησε το κλαρίνο, διότι είναι ένα όργανο το οποίο μοιάζει και μπορεί να ταυτιστεί με την ανθρώπινη φωνή, διότι οι άνθρωποι τότε, εκείνη την εποχή, πιέστηκαν, όπως είπαμε, να μην τραγουδάνε. Και γι' αυτό προτίμησαν να τα παίζουν με το κλαρίνο και με τα χάλκινα, για να λείπει ακριβώς το τραγούδι με το στόμα. Πριν από αυτά όμως, διότι αυτό ήταν φαινόμενο μεταγενέστερο με τις μπάντες από τους Γάλλους που είχαν έρθει εδώ, με τις φιλαρμονικές που είχαν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Πριν από αυτό όμως ήταν οι γκαϊτατζίδες που παίζαν τις γκάιντες. Αυτό ήταν από το δέρμα μιας κατσίκας. Αυτή ήταν η λαϊκή οργανοπαίκτες, οι οποίοι πολλές φορές ήταν και μόνοι τους, δεν χρειαζόντουσαν κάποιον κρουστό, ας πούμε. Βέβαια, από ό,τι μου λέει η μητέρα μου, το 1959, ήταν ένας περίφημος γκαϊτατζής εδώ στην Έδεσα, ο Κους Νάτσος, ο κοντός Νάτσος, ερμηνευόμενο. Είχε κάνει αυτός πάρα πολλούς γάμους και πολλά γλέντια και μετά πλέον κατέστη σαν μόδα τα χάλκινα και για το λόγο που είπα προηγουμένως. Η μουσική παράδοση της Έδεσας εκφράζεται μέσα από μπάντες χάλκινων πνευστών που οι κυριότερες, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν στην περιοχή της Έδεσας ο Γιαννάκης και ο Νήσης και στην Αλμοπία ο Γιώργης ο Ουρούμης. Καταγραφές αυτών των μουσικών είχαμε ελάχιστες. Ο κόσμος τους γνώριζε μέσα από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, δηλαδή τους γάμους, τα γλέντια, και γνώριζε όλους τους χορούς και τα τραγούδια, τα οποία όμως για πολλούς λόγους κοινωνικο-ιστορικούς δεν τραγουδιώνται πια. Οι ορχήστρες αυτές απαρτίζονται κατά κανόνα από μία τουλάχιστον τρομπέτα, ένα κλαρίνο, τρομπόνι συνήθως με κλειδιά, και ένα κρουστό, το οποίο είναι ένας συνδυασμός κρανκ κάσας, μπορούμε να πούμε μια πρώτη μορφή στη σύγχρονη drums. Ο ήχος αυτών των συγκροτημάτων δημιουργεί, κατά τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, ένα διονυσιακό χαρακτήρα και βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να εκδηλωθεί και να εκτονωθεί χορευτικά. Αυτή η μουσική που προαναφέραμε, νομίζω ότι πια έχουν αναγνωριστεί και πανελληνίως. Οι ίδιοι πολλές φορές δεν είχαν συνείδηση της καλλιτεχνικής τους αξίας, γιατί ήταν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι αναγκάζονταν να κάνουν στην καθημερινότητά τους και άλλες δουλειές για να επιβιώσουν, και χαίρονταν πάρα πολύ όταν κάποιος άνθρωπος τους αναγνώριζε αυτή τους την καλλιτεχνική αξία. Εκείνο που χαρακτηρίζει τη μουσική αυτή είναι η ποικιλομορφία των ρυθμών και των μελωδιών που ακολουθούν ένα σχήμα στην εκτέλεσή τους που κορυφώνεται, φτάνει σε ένα κρεσέντο και αυτό δημιουργεί αυτή την διονυσιακή ατμόσφαιρα που είχα προαναφέρει. Ήταν περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 70.
Ήρθε η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Βρέθηκα στην Έδεσα. Το όνομα δύο σπουδαίων μουσικών ήταν γνωστό από παλιά. Νήσις και Γιώργης Ουρούμης. Ο Νήσις, που το πραγματικό του όνομα ήταν Διονύσης Μπουλγούρης, ζούσε στην Έδεσα. Ο Γιώργης Ουρούμης ζούσε στον Εξαπλάτωνο της Αριδαίας. Σπουδαίη μουσική. Ο Νήσις ζούσε στη συνοικία Καραμάν. Ήταν ένας μουσικός του βουνού. Ήταν σε ομάδες παρτιζάνων που πολεμούσαν στα βουνά της Μακεδονίας ενάντια στον γερμανικό άξονα. Η εποχή δεν ήταν εξαιρετικά εύκολη. Απέναντίας υπήρχε μια δυσπιστία, γιατί είπαμε μόλις είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Επέμενα τότε και με την κορνέτα του έπαιξε μια σειρά από ωραίους παρτιζάνικους σκοπούς. Αυτή η σκοπή βέβαια ήταν σκοπή του βουνού, αλλά χάρη στην δεξιοτεχνία και στην επικοινωνία που είχε ο Νήσις, ο μεγάλος αυτός και ωραίος καλλιτέχνης, ακούγονταν σχεδόν σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε γλέντι εδώ στους κατοίκους της Έδεσας. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε ότι δύο ήταν οι μουσικοί που είχα γνωρίσει, οι οποίοι ήταν και ασφαλισμένοι, όπου στην ουσία είχαν πάρει και σύνταξη από το επάγγελμα του μουσικού. Ο ένας ήταν ο μεγάλος Μίτσος Χίντζος στην Ηράκλεια Σερών και ο άλλος ήταν ο Νήσις, ο Διονύσης Μπουλγούρης. Ο Νήσις όμως άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη. Άφησε πάρα πολλούς μαθητές και κυρίως αυτό που άφησε είναι η τέχνη του. Η τέχνη του και οι μουσικές του. Αργότερα κυκλοφόρησε γύρω στα 1990-1991 ένα CD. Ένα CD όπου περιείχε πολλές ωραίες μελωδίες της Έδεσας και της ευρύτερης περιοχής της. Πράγματι, στο CD αυτό συγκεντρώθηκαν δύο μεγάλες κομπανίες, δύο εξαιρετικές κομπανίες μουσικών, του Γιαννάκη και του Γιώργιου Ρούμη. Το CD βγήκε με τίτλο «Χωρίς λόγια». Ξέρουμε ότι στις υπόρειες, αν θέλουμε, ή στις άκρες του ελληνισμού, πάντα υπήρχαν προβλήματα. Προβλήματα ιστορικά, κοινωνικά, εθνοτικά. Και το CD βγήκε «Τραγούδια χωρίς λόγια». Κατά την άποψή μου, άδικος τίτλος. Γιατί οι μουσικές αυτές που και σήμερα παρακολουθούμε, που και σήμερα τις χορεύουν οι άνθρωποι στην Έδεσα, και λόγια έχουνε, και μάλιστα λόγια ερωτικά, ηρωικά, μέσα από τα οποία καταγράφεται, διαφαίνεται όχι μόνο η ποιητική διάθεση και η ευαισθησία των κατοίκων της Έδεσας, αλλά και το ηρωικό στοιχείο που εδώ ως ακρίτες πάντα φύλαγαν Θερμοπύλες. Από την Γαλλική ακόμη Επανάσταση σηματοδοτήθηκαν διάφορες δράσεις μέσα στο χώρο της Ευρώπης. Ο χώρος όμως της Βαλκανικής ήταν ένας χώρος πολυσήμαντος και πολυτάραχος ταυτόχρονα. Μικρές ομάδες συγκροτήθηκαν για διάφορα απελευθερωτικά κινήματα. Και όταν πια το Ράιχ και η Γερμανία και ο Χίτλερ κατέβαινε με τα στρατεύματά του στο χώρο της Ευρώπης για να την κατακυριεύσει, τότε ο Τίτο οργάνωσε διάφορες μικρές ομάδες, τους λεγόμενους παρτιζάνους, όπου όργωναν στην κυριολεξία τα βουνά της Βαλκανικής και ειδικότερα της Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας και προσπαθούσαν λοιπόν να αντιταχθούν σε αυτή τη μεγάλη δύναμη που είχε εξελιχθεί σε λέλαπα.
Αυτές οι μικρές ομάδες είχαν όλα τα ανθρώπινα ιδιοσυστατικά που μπορεί να έχει μια ομάδα, μια μικρή κοινωνία, ένας άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο οι πολεμιστές με τα όπλα και με τα χαντζάρια στα χέρια. Ήταν και η μουσική. Ένας από αυτούς τους μουσικούς ήταν και ο Νήσις. Με την κορνέτα του λοιπόν, με την τρομπέτα του, ακολουθούσε αυτές τις μικρές ομάδες και όταν κάπου έβρισκαν μια ανάπαυλα, έπαιζε αυτούς τους ωραίους παρτιζάνικους σκοπούς που ακόμη και σήμερα τους συναντάμε στην περιοχή της Έδεσσας.
Αν μπορούσα να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε κάποια τραγούδια, τα οποία περισσότερο τα χορεύουμε και όχι τόσο τα τραγουδάμε λόγω των καταστάσεων, είναι ο Σουλεϊμάν Αγάς, ο οποίος αναφέρεται σε έναν αγά ο οποίος ήταν εδώ επί Τουρκοκρατίας, είχε σκλαβώσει την Ελένη, την είχε πάρει στο χαρέμ και ο πατέρας πήγε στο ανάκτορό του, στο σεράι του, για να την πάρει πίσω, αλλά δεν την έδινε ο Σουλεϊμάν. Και το τραγούδι είναι ένα αντίφωνο, το οποίο λέει, αναφέρεται ότι ο Σουλεϊμάν Αγάς έχει 3.000 πρόβατα, είμα 3.000 όφτσα. Λέγκα τα αντάβα, όφτσα τα αντάβα, λέγκα νέα αντάβα. Που σημαίνει ότι προτιμάει να δώσει τα πρόβατά του παρά να δώσει την Ελένη. Ή έχει 12 τσιφλίκια, προτιμάει να δώσει τα τσιφλίκια παρά την Ελένη, δείχνοντας το τραγούδι ότι πόσο ωραία ήταν η Ελένη και πόσο απαραίτητη για τον αγά. Και σε σημείο που και ρωτάει ο πατέρας γιατί δεν τη δίνεις, γιατί είναι όμορφη, ψηλή, άσπρη και λεπτή, γι' αυτό δεν την δίνω. Το τραγούδι είναι το «Ότ φορεί Λένο», «Άνοιξε Λένη την πόρτα». Και αυτό είναι ερωτικό τραγούδι. Έχει αργό ρυθμό, χορεύεται κυρίως από γυναίκες. Αυτό πραγματεύεται την αγάπη ενός νέου, ο οποίος μάλιστα τρέλο νέος χαρακτηρίζεται στο τραγούδι, που παρακαλάει την καλή του να του ανοίξει την πόρτα για να μπει μέσα και αυτή βρίσκει διάφορες προφάσεις. Ότι η μητέρα μου κοιμάται πάνω στα μαλλιά μου, πάνω στο φουστάνι μου, και αυτός, μην μπορώντας να αντέξει να την περιμένει, λέει: πάρε ένα ψαλίδι και κόψε το μαλλί ή το φουστάνι για να βρεθούμε να μπω μέσα, να ανοίξει την πόρτα, ας πούμε. Κατ' εξοχήν τέτοια είναι τα τραγούδια, ερωτικά. Ύμνος στον έρωτα, στην φιλία, στη φιλοξενία κυρίως.
χαρακτηριστικό της έδεσας τραγούδι είναι η Στάνκενα. Αυτό δεν αναφέρεται, δεν είναι ένα όνομα γυναικείο, όπως λένε κάποιοι ότι είναι η Σταματούλα, ερμηνευόμενο. Έχει παραμείνει έτσι διότι η Στάνκενα είναι η προτροπή της μητέρας προς την κόρη να σηκωθεί, να ετοιμάσει το σπίτι, διότι θα έρθουν οι καλεσμένοι για το γάμο, αλλά έχει μία συμβολική έκφραση και χρειά που σημαίνει ότι απευθύνεται στο λαό, γιατί τότε επί τουρκοκρατίας όλα ήταν συμβολικά. Να σηκωθεί η κόρη, να σηκωθούμε εμείς και να ετοιμάσουμε το σπίτι μας, την περιοχή μας για τον ελευθερωτή που θα έρθει, καθώς θα αποτινάξουμε τους Οθωμανούς. Κάπως έτσι είναι τα τραγούδια μας. Σε αυτό το μοτίβο έχουν μπλεχθεί. Είναι μια πόλη που βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση η οποία της επιτρέπει να δέχεται επιρροές από παντού. Πέρασαν κατά καιρούς πολλοί λαοί, μετά τους Ρωμαίους, οι Τούρκοι, οι Σλάβοι, οι Βούλγαροι, και αυτό άφησε κατάλοιπα γλωσσικά. Κάποια από αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Το γλωσσικό το κατάλοιπο το μεγαλύτερο είναι το βουλγαρικό, το οποίο λόγω της γειτνίας με τη Βουλγαρία προήλθε από τους Βούλγαρους εργάτες οι οποίοι ερχόντουσαν και βοηθούσαν εδώ, τους έπαιρναν σαν υπαλλήλους οι τσιφλικάδες εδώ της περιοχής. Βέβαια ήταν μια γλώσσα η οποία δεν είχε μια εξέλιξη, παρέμεινε μόνο προφορική. Δεν είχε γραπτό λόγο.
Και συνεχίζει ακόμα και σήμερα, βέβαια, για μας αποτελεί ένα είδος της παράδοσής μας. Και βέβαια, δεν καθορίζει την εθνότητα του λαού αυτή η γλώσσα. Μπορεί κάποιοι να μιλάνε, οι παππούδες μας που δεν τα ξέραν καν τα ελληνικά, αλλά ήταν πολύ και αισθανόντουσαν πολύ περισσότερο Έλληνες από εμάς και πολέμησαν ακόμα για την Ελλάδα και για την Μακεδονία.